12 λεπτά παιχνιδιού. Ο ΠΑΟΚ έχει πολύ καλές αμυντικές επιδόσεις στο Αλεξάνδριο. 56 πόντι που δέχτηκε από τη Σαμάρα τη Ρωσική, 58 από τη Σκαμπολίνη, 67 από τη Ρεκοάρο. Αλλά χρειάζεται να βελτιώσει και την επιθετική του δυνότητα σε αυτό το παιχνίδι, σε αυτό τον πρώτο τελικό με τη Στεφανέλ. Ο Κόρφας επανήλθε στο παιχνίδι, πήρε τη θέση του Πρέλεβιτς. Για τρεις πόντους ο Κόρφας δοκιμάζει και ο ΠΑΟΚ ξεφεύγει με διαφορά 2 πόντων, 16-14, με αυτό το τρίποντο, το πρώτο για τον ΠΑΟΚ στο παιχνίδι. Ο Μπουτούρης πήρε το rebound και ο ΠΑΟΚ φεύγει στον εφηδιασμό με τον Σάβιτς. Πέρχομαι ο ΠΑΟΚ 18-14, να ο ΠΑΟΚ που βρίσκει το ρυθμό του. Εδώ και πάλι η προσπάθεια του Σάβιτς από την μακρινή πάσα του Μπουτούρη. Ο Σάβιτς έφτασε τους 5 πόντους. Ο Λάμπλεϊ, ο Τζεντίλε, πάλι ο Αμερικανός, που πετάει την μπάλα προς τα πού, στο ταμπλό πήγε η μπάλα. Ο Τζεντίλε για 3 πόντους. Πάλι είναι άστοχος, 6η συνεχόμενη προσπάθεια για σου 3 πόντων άστοχη από ιταλικής πλευράς. Οι Ιταλοί όμως φαίνονται τυχεροί, στέκονται τυχεροί, παίρνουν και πάλι την επίθεση από πλάγια. Ο Τζεντίλε είναι εξαρτήτως της αστοχίας του, δεν πρόκειται να σταματήσει να σουτάρει όσο έχει τις ευκαιρίες. Και αυτές τις ευκαιρίες τους δίνουν συνέχεια στην παίκτα του με διπλά και τριπλά πολλές προσθέσεις συνεχόμενα. Γι' αυτό θέλει ιδιαίτερη προσοχή, διότι είναι η θέση να αναπάσει στιγμή να κάνει τη ζημιά στον ΠΑΟΚ. Απ' την άλλη πλευρά βλέπουμε ότι ο ΠΑΟΚ έχει αναζωογονηθεί κατά κάποιο τρόπο, θα λέγαμε. Παίζει πιο πιεστικά στην άμυνα. Στις διεκδικήσεις είναι πολύ πιο δυνατός. Πράγμα το οποίο το έχουν αποφέρει ορισμένα κλεψίματα και εύκολα καλάθια. Επίσης είναι πιο κινητικό στην επίθεση και έχει πιο καλές επιλογές. Ελπίζουμε να ανεβάσει ακόμη το δείκτη της επιθετικότητός του, ούτως ώστε να ανεβάσει αρκετά το σκορ που να μπορεί να εξασφαλίσει και μια κάποια διαφορά ικανοποιητική. Ο ΠΑΟΚ θέλει πρώτα την νίκη, δεν κουράστηκα να το λένε αυτό οι προπονητές και παίκτες του, και μετά την διαφορά για να πάει με διαφορετική ψυχολογία στην Ιταλία. Ο Σάβιτς έκλεψε πολύ έξυπνα, φεύγει και πάλι στον εφηδιασμό. Καλάθι από τον Σάβιτς που κάνει σπουδαία δουλειά. Ο ΠΑΟΚ προηγείται 20-14. Και αμέσως ο Τάνιεβιτς δίνει εντολή στον Ντοντίρογα να περάσει το παιχνίδι. Ο Γαλακτερός πήρε θέση του Παλογιάννη στην πέρα του ΠΑΟΚ πριν από λίγο. 6:35, 6 λεπτά και 35 δευτερόλεπτα για το τέλος του ημιχρόνου του Αλεξάνδριο. Είναι η απευθείας μετάδοση της ΕΤΕΝΑ με τον πρώτο τελικό του κυπέλλου Κόρατς. Ο Λάμπλεϊ απάντησε, μείωσε στους 4 πόντους. 20-16 από τον Λάμπλεϊ που έφτασε τους 6 πόντους στο παιχνίδι. Είδατε τον Ντοντίρογα έτοιμο να περάσει το παιχνίδι, δέχεται και τις οδηγίες του Τάνιεβιτς. Η έξοδος του ασφαλώς κάπως αποσυντόνισε την ιταλική ομάδα. Ο Μπουντούρης πηγαίνει προς το καλάθι. Ο Σάβιτς και πάλι. 22-16. Προσπάθεια του Μπουντούρη, το lay-up και έρχεται από πίσω, κάνει το follow ο Σάβιτς. 22-16 και ο κόσμος εδώ φωνάζει ρυθμικά το όνομα του σέντερ του ΠΑΟΚ. Ο Πιλούκι με την μπάλα. Πολύ καλή προσπάθεια από τον αρχηγό της Στεφανέλ, 22-18. Ο Πουλούτη από ό,τι φαίνεται είναι πολύ καλός παίκτης, έχει κάνει πάρα πολύ καλές προσπάθειες, αλλά ήταν άτυχος στην τελική του ενέργεια. Και θα θέλει οπωσδήποτε ιδιαίτερη προσοχή, γιατί βλέπω οι παίκτες του ΠΑΟΚ τον αφήνουν κάπως και λάσκα. Ο Μπουντούρης έχει τώρα την μπάλα, ο Μπέρι που βγαίνει από τα screen πήρε την μπάλα, ο Μπέρι νάτος εδώ. Ο Σάβιτς σε ένα ακόμη rebound. Εδώ ο Μπέρι συνεργάζονται οι εξένοι του ΠΑΟΚ και το καλάθι. 24-18. Ο Μπέρι έφτασε τους 10 πόντους, ο Σάβιτς έχει 9. Οι δύο ξένοι του ΠΑΟΚ έχουν πετύχει τις 19 από τους 24 πόντους της ομάδας. Ο Τζεντίλε και ο Λάμπλεϊ. Να ο Αμερικανός που δίνει τώρα τις λύσεις επιθετικά για την Στεφανέλ. Διαφορά και πάλι στους 4 πόντους. 24-20 μπήκαμε στο τελευταίο πεντάλεπτο του πρώτου ημιχρόνου. Πρέπει ο Μπέρι να πιέσει τον Λάγκλε, τον Αμερικάνο, διότι από μέση απόσταση, από κοντινή απόσταση είναι αρκετά εύστοχος. Πρέπει να τον πιέσει ή να μην πάρει την μπάλα ή όταν την πάρει να τον παίξει κανονικά άμυνα. Ο Κόρφας και ο Γαλακτερός πολύ δυνατά το κάρφωμα μετά από ένα λάθος που γίνει προς στιγμή από τους παίκτες του ΠΑΟΚ. Η πρώτη πόντη του Γαλακτερού, δείτε εδώ την πάσα που έγινε από τον Κόρφα, πολύ δυνατά ο Γαλακτερός που με την πρώτη χρονιά στον ΠΑΟΚ βρίσκει την ευκαιρία να παίξει και σε έναν τελικό κυπέλλο Ευρώπης. Ο Ντεπόλ επιχειρεί σου. Ο Μπέρι σε ένα εύκολο rebound και τώρα ο Κόρφας.
προσπάθησε να κλέψει ο Τζεντίλε, η μπάλα είναι για τον Πάο. Από την προσπάθεια που έκανε ο Τζον Κόρπας. Playmaker του ΠΑΟΚ που αν και από τους παλαιότερες ομάδες δεν έχει αγωνιστεί σε τελικό. Με εκείνη την ιστορία από την FIBA είχε μείνει έξω τόσο από τον τελικό της Γενέβης όσο και από τον τελικό της ΝΑΝ. Και έχουμε τώρα επιθετικό φάουλ από τον Σάβιτς. Τρίτο φάουλ του Σάβιτς. Είναι ένα πρόβλημα για τον ΠΑΟΚ οπωσδήποτε. Τρίτο φάουλ επιθετικό από τον Σάβιτς. Ο Φούτσκα γύρισε στην πεντάδα, γίνονται αλλαγές από τον Τάνιεβιτς, ο Ποντίρογκα, συνεχείς αλλαγές. Δεν ξέρουμε τώρα τι μπορεί να κάνει ο Μαρκόπουλος, πράγματι ετοιμάζει τον Τσέκο, δεν έχει άλλη λύση. Λοιπόν, φεύγει ο Σάβιτς και περνάει ο Τσέκος. Και αλλάζουν από ό,τι βλέπω και το δίδυμο της άμυνας του ΠΑΟΚ. Ο Τσέκος πάει στον Αμερικάνο και ο Μπέρι παίρνει το Φούσκα που είναι πιο τελικάτος αλλά πολύ κινητικός και πρέπει ο Μπέρι να δώσει οπωσδήποτε ιδιαίτερη προσπάθεια, να κάνει ιδιαίτερη προσπάθεια στην άμυνα. Δεν ξέρουμε πώς μπορεί να καλυφθεί αυτό το κενό του Σάβιτς. Θα δούμε για αυτά τα τελευταία λεπτά του πρώτου ημιχρόνου. Ο ΠΑΟΚ προηγείται 26-20. Ο Ντεπόλ και ο Λάμπλεϊ. Τώρα ο Ποντίρογκα. Μπάλα πήγε στον Λάμπλεϊ. Πολύ καλή ενέργεια. 26-22. Από τον Αμερικανό που ξεδιπλώνει το ταλέντο του, τις πτυχές του ταλέντου του, έφτασε τους 10 πόντους ο Λάμπλεϊ. Έχει 5 στα 7 τίποτα. Πάντως είναι το μόνο σημείο του αγώνα που αυτή που παίζει η Στεφανέλη με 3 κοντούς και 2 ψηλούς. Να δούμε πώς θα καταφέρει να κρατήσει το παιχνίδι ο Τάγκεβης με τέτοιο ύψος. Η πάσα του Μπέρ για τον Τσέκο δεν ήταν η καλύτερη. Η Στεφανέλη και πάλι είναι στον εφηδιασμό. Ο Λάμπλεϊ κέρδισε φάουλ που έγινε από τον Γαλακτερό. Θα επανέλθει ο Σάβιτς. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλη λύση. Από ό,τι φαίνεται ο Τάγκεβης πιστεύει στην ταχύτητα της ομάδας του και γι' αυτό άλλαξε το σχήμα. Έχουμε time out στο παιχνίδι. Και πάλι ο ΠΑΟΚ που πήρε αυτό το time out, ο Σούλης Μαρκόπουλος, για να δώσει οδηγίες στους παίκτες του. 3 λεπτά και 16 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος, καθώς το παιχνίδι ξαναρχίζει, να δώσουμε το λόγο στον συνάδελφο Δημήτρη Χατζηγεωργίου που είναι εδώ κοντά μας μαζί με τον Λάκη Τσάβα στο σχολιασμό του αγώνα. Και θα μπορούσαμε να δούμε κάποια ενδιαφέροντα στατιστικά στοιχεία όπως τα rebound, όπου ο Στεφανέλη έχει κατορθώσει μέχρι στιγμής να πάρει 8 επιθετικά rebound, έχοντας 6 αμυντικά σύνολο 14. Από πλευράς ΠΑΟΚ έχει περισσότερα rebound μένα αλλά πολύ λιγότερα εξαιρετικά. Ένα άλλο χαρακτηριστικό στοιχείο, Γιώργο, είναι ότι ο Τάνιεβιτς μέχρι στιγμής είχε πάντα στην πεντάδα 4 παίκτες με ύψος πάνω από 2 μέτρα και αυτό είναι ενδεικτικό των σχεδίων που είχε. Αλλά αυτά προς το παρόν για το παιχνίδι ξαναρχίσει. 26-22, η μπάλα είναι για την ομάδα του ΠΑΟΚ μετά τις άστοχες βολές από τον Λάμπλεϊ. Όσο εύστοχος είναι στα τίποτα, τόσο άστοχος αποδείχθηκε στις ελεύθερες βολές. Και έχουμε νέο φάουλ, νέα διακοπή στο παιχνίδι. Φάουλ που έγινε από τον Ποντίρογκα. Ο Καλαβίτα περνάει στον αγώνα στην θέση του Λάμπλεϊ. Ο Τάνιεβιτς φαίνεται να τιμωρεί τον Αμερικανό για την αστοχία του στις βολές. Αλλά είναι αλήθεια ότι ο Λάμπλεϊ έπαιξε σχεδόν όλο το παιχνίδι μέχρι τώρα. Έχει 14,5 λεπτά συμμετοχής. Ο ΠΑΟΚ στην επίθεση. Ο Μπέρ γύρισε στον Κόρφα. Έχουν πάει σε μια άμυνα ζώνης, αλλά ο Κόρφας τα κατάφερε. Καλάθι και φάουλ. Η καλύτερη περίπτωση για τον ΠΑΟΚ. Και τι έχουμε εδώ, έχουμε φάουλ του Τσεντίλε, για να δούμε. Προσπάθεια του Κόρφα. Καλάθι και τρίτο φάουλ από τον Νάντο Τζεντίλε, που φαίνεται να ζητάει εξηγήσεις εδώ από τον Γάλλο Ντοριζόν, το διαιτή, αλλά αυτά είναι λεπτομέρειες. Μία ελεύθερη βολή για τον playmaker της ομάδας του ΠΑΟΚ. Κόρφας κάνει το σκορ 29-22. Ο ΠΑΟΚ έχει μια διαφορά 7 πόντων και δεν μπορούμε να πούμε ότι αυτή η διαφορά δεν είναι καλή από τη στιγμή που όλοι είδατε πώς ξεκίνησε το παιχνίδι, πόσο άσχημα ξεκίνησε για τον ΠΑΟΚ. 2:45 για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου στο Αλεξάνδριο. Ο ΠΑΟΚ προηγείται 29-22. Η Στεφανέλη έχει την μπάλα με τον Τζεντίλε. Ο Μπέρι προσπάθησε να σταματήσει τον Τζεντίλε και έχουμε φάουλ από ποιον? Από τον Ντοριζόν. Σάβιτς, τέταρτο. Πάλι χειρότερο μπορούσε να συμβεί. Ο Ντοριζόν είδε το τέταρτο φάουλ του Σάβιτς και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα για τον ΠΑΟΚ. Ο Μαρκόπουλος ρίσκαρε εδώ. Ο Σάβιτς με τον Καλαβίτα εκεί πήγαν για το rebound. Ο Γάλλος έδωσε το φάουλ. Ενώ ο Τάνιεβιτς επανέφερε τον Λάμπλεϊ. Λέγαμε ότι ο Μαρκόπουλος ρίσκαρε βλέποντας ότι έχει φάουλ ο Σάβιτς, τον επανέφερε λίγο πριν το τέλος του μικρόνου, αλλά τώρα ο Σάβιτς έφυγε από το παιχνίδι.